Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολλανδικής Εταιρείας, η οποία έχει αναλάβει και την ανάπτυξη και εκπώνηση του Master Plan για τη διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη, ο κύριος Μιλτιάδης Γκουζούρης, είναι κοντά μου στο στούντιο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ απόψε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με θέμα επικαιρότητας, διότι έρχεστε από μία σύσκεψη από το Μαλεβίζι. Με αιχμή και την αντιπλημμυρική θωράκιση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι μία περιοχή που έχει πληρώσει πολύ ακριβά το τίμημα. Έχει θρηνήσει και ανθρώπινες ζωές στο παρελθόν. Ακριβώς. Ενημερωθήκαμε για τις καταστροφές που είχαν συμβεί στην περιοχή και φυσικά και τα θύματα που είχαν δυστυχώς οι άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους εκεί στην Αγία Πελαγία. Αυτά είναι ακριβώς τα ζητήματα για τα οποία εμείς θέλουμε να φροντίσουμε, να θωρακιστούν οι περιοχές ώστε να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και μάλιστα, κρίνοντας και από την καταστροφή που έγινε στη Θεσσαλία, αλλά και ακόμα χειρότερα από αυτό που έγινε στη Λιβύη, θα μπορούσε κάτι αντίστοιχο να συμβεί και στη χώρα μας και να θρηνούμε περισσότερα θύματα. Γι' αυτό έχουμε χρέος να προετοιμαστούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο αμιγώς στο κομμάτι των φραγμάτων, διότι σήμερα είχατε επαφές, είχατε συναντήσεις, είχατε έτσι μια πρώτη ανάγνωση της κατάστασης. Θέλω λίγο να μου πείτε τις πρώτες διαπιστώσεις που κάνατε. Μάλιστα. Το σίγουρο είναι ότι όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη του να γίνει κάτι. Mm-hmm. Δηλαδή, γνωρίζουν όλοι ότι χάνονται νερά, πόσιμα νερά, τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα και θα μπορούσαν να συγκρατηθούν με κάποια φράγματα. Κάποια υπάρχοντα φράγματα επίσης υποφέρουν από έλλειψη νερού. Πήγαμε και είδαμε με τις ομάδες τις προηγούμενες εβδομάδες δύο φράγματα, όπου ήταν το ένα στη Χερσόνησο και το Αψελέμι, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η χαμηλή στάθμη του νερού. Αψελέμι είναι και εφανερωμένη στη Μεσαρά, είναι εξόφθαλμα τα προβλήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και αν δεν βρέξει και στο επόμενο διάστημα για να συμπληρωθούν τα ύδατα, θα έχουμε πρόβλημα την καλοκαιρινή περίοδο, που όπως ξέρουμε η ζήτηση αυξάνεται κατακόρυφα. Μπορεί να αναστραφεί όμως επί του πρακτέου αυτή η εικόνα και σε τι βάθος χρόνου ενδεχομένως, να μας κάνετε μια εκτίμηση. Με έναν σωστό σχεδιασμό, όπου θα μπορούμε να συλλέγουμε τα ύδατα, αλλά σε βάθος χρόνου αυτά. Δηλαδή, δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι που θα τα λύσει σε μία χρονιά όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Θέλει λοιπόν να εργαστούμε το επόμενο διάστημα με ένα σχέδιο. Εμείς θα συμβουλεύσουμε όσον αφορά λύσεις, τεχνικά τέτοια ζητήματα που μπορούν να φτιαχτούν και τεχνικά έργα. Και αν ακολουθούν όλες αυτές τις συμβουλές, έχουμε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να μην φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο. Έχετε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα καταθέσετε την πρότασή σας στην κυβέρνηση? Όχι, για την Κρήτη δεν έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, γιατί είμαστε στη φάση συλλογής δεδομένων. Mm-hmm. Έχουμε καλέσει τους φορείς να μας καταθέσουν ό,τι στοιχεία έχουν. Κάποιοι έχουν ανταποκριθεί μέχρι τώρα. Ειδικά ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης στο Υπουργείο. Ο οποίος έχει εκπονήσει και ένα master plan, ολοκληρώθηκε πριν από 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Είστε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης? Βέβαια, σε απόλυτη συνεργασία. Με τον ΟΑΚ προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Αυτό που εξηγήσαμε είναι ότι εμείς έχουμε μια ουδέτερη θέση. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια ατζέντα από πριν. Mm-hmm. Δεν προωθούμε κάτι συγκεκριμένο. Προωθούμε τη βέλτιστη λύση για όλο το νησί. Άρα ενδεχομένως να υιοθετήσετε και προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί? Πολύ πιθανό ακριβώς. Όσο αυτές οι προτάσεις θα είναι αυτής της ουδέτερης μορφής και θα βοηθούν την κατάσταση στο νησί. Ο όλος σχεδιασμός προχωρά και σε συνάρτηση με την κλιματική κρίση? Γιατί κλιματική έχουμε κρίση, τώρα νέα δεδομένα. Προφανώς, η κλιματική κρίση είναι εδώ και αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Και σήμερα στο αεροδρόμιο, για παράδειγμα, που πήγαμε, mm-hmm. τα δεδομένα των αντιπλημμυρικών έργων του αεροδρομίου έχουν φτιαχτεί με δεδομένα πλημμυρών που θα συμβούν στα 100 χρόνια. Αλλά στη Θεσσαλία είχαμε πλημμύρες οι οποίες δεν θα γινόταν στα 1000 χρόνια mm-hmm. και έγιναν και μάλιστα δύο φορές μέσα σε ένα μήνα. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και αυτό που λέμε είναι ότι δεν πρέπει πλέον να κοιτάμε προς τα πίσω το τι έχει γίνει, αλλά πρέπει να κοιτάμε μπροστά το τι μπορεί ακόμα να γίνει, γιατί ακριβώς έχει αλλάξει το κλίμα και τα καιρικά φαινόμενα. Το είπατε πάντως ότι μπορούν να αξιοποιηθούν και ύδατα που χάνονται, όπως για παράδειγμα η περίπτωση του Αλμερού, του Πλατή Ποταμού. Υπάρχει και το θέμα του πεπαλαιωμένου δικτύου, που και εκεί υπάρχουν τεράστιες απώλειες νερού. Η λύση των μικρότερων φραγμάτων είναι εφικτή, υπάρχει στον ορίζοντα ή παραμένουμε στη λογική των μεγάλων φραγμάτων? Δεν υπάρχει μία λύση που λέγεται των μικρών φραγμάτων και μία άλλη που λέγεται των μεγάλων φραγμάτων. Είναι ένα συνδυαστικό πλάνο το οποίο ανάλογα με την περίπτωση στο κάθε σημείο προτείνει και λέει ότι εδώ χρειάζεσαι μικρό φράγμα, εκεί χρειάζεσαι έργο ανάσχεσης, εκεί χρειάζεσαι ανάχωμα και παραπέρα χρειάζεσαι ένα μεγάλο φράγμα. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στον τρόπο που ποτίζονται οι καλλιέργειες στην Κρήτη? Απαραίτητα. Το ισοζύγιο του νερού, δηλαδή η προσφορά νερού που έρχεται από βροχές, από ποτάμια κτλ. Και η ζήτησή mm-hmm. του, είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Όταν στη ζήτηση λοιπόν
Έχουμε σπατάλη, άσκοπη σπατάλη νερού, επειδή δεν έχουμε είτε το σωστό τρόπο άρδευση, είτε είναι ανοιχτά τα δίκτυα, είτε ποτίζουμε από τα στραγγιστικά. Τότε προφανώς αυτά πρέπει να αλλάξουν. Mm-hmm. Και αυτό είναι και μια συμβουλή που δίνουμε και προς την κυβέρνηση, το να βρεθούν και χρήματα για να μπορέσουν να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές στα αρδευτικά δίκτυα. Είναι μακροπρόθεσμα σχέδια αυτά, προφανώς. Πόσο αναγκαία τώρα είναι να πάμε, πόσο αναγκαία είναι η λύση να πάμε σε ενιαία διαχείριση, διότι κάποια φράγματα τα διαχειρίζεται ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, κάποια άλλα το Υπουργείο. Υπάρχει ευρύτερα μια εικόνα διάσπασης ως προς αυτό το σκέλος? Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει κεντρική διαχείριση σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και φράγματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί και δεν τα έχουν παραλάβει. Δεν έχει παραλάβει κανείς αυτά τα πράγματα, γιατί δεν υπήρχε ο αντίστοιχος φορέας. Αυτό προφανώς έχει καταστροφικές συνέπειες, γιατί το χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, οι ΤΟΕΒ, και με το που θα προκληθεί μια ζημιά, δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος για να τη διορθώσει. Ούτε η συντήρηση γίνεται όπως πρέπει, ούτε τίποτε. Είναι ένα από τα παραδείγματα που έρχεται να λύσει ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης υδάτων. Λοιπόν, επειδή εκπροσωπείτε μια μεγάλη Ολλανδική εταιρεία, θα ήθελα λίγο στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και δεν έχουν βαθιά και λεπτομερή γνώση του αντικειμένου, να μας πείτε ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενό της, με απλά λόγια. Μάλιστα. Εμείς ως εταιρεία έχουμε αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων εκτάσεων γης. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μας παραχωρούν σε κάποιο κράτος στην Αφρική 1 εκατομμύριο στρέμματα για να τα διαχειριστούμε όπως εμείς καταλαβαίνουμε για 50 χρόνια ή για 100 χρόνια. Αυτά τα στρέμματα μέσα έχουν ποτάμια, πόλεις, χωριά και ούτω καθεξής. Διαμορφώνουμε λοιπόν την κατάσταση με τρόπο ώστε να μην πνιγόμαστε, να παράγουμε όσο γίνεται πιο πολύ και φτιάχνουμε και τις μονάδες επεξεργασίας των προϊόντων εκεί πέρα. Και αυτό το κάνουμε τα προηγούμενα 150 χρόνια σε πάρα πολλές χώρες, σε όλες τις χώρες της Αφρικής, στη Λατινική Αμερική, στην Νοτιοανατολική Ασία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και κλείνοντας, θα ήθελα περιγραμματικά να μου δώσετε τις εξελίξεις ό,τι αφορά το κομμάτι της Θεσσαλίας. Μάλιστα. Στη Θεσσαλία είμαστε στη φάση που ολοκληρώνουμε το Master Plan. Τέλος Φεβρουαρίου έχουμε υποσχεθεί στην κυβέρνηση και φροντίζουμε να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας, mm-hmm. να παραδώσουμε αυτό το Master Plan. Εκεί έχουμε εξετάσει όλες τις λύσεις που πρέπει να γίνουν, έχουμε δει πού πρέπει να γίνουν έργα. Αυτά εδώ θα παρουσιάσουμε και στην κυβέρνηση με κοστολογημένα έργα, δηλαδή πόσο θα στοιχήσει όλο αυτό και σε τι βάθος χρόνου θα υλοποιηθούν εάν ξεκινήσει κάποιος να τα υλοποιεί από αύριο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκουζούρη, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε απόψε στο δελτίο μας και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.